τακτικές ό,τι αφορά την τακτική του επαφή με τη Θεσσαλονίκη. Θυμίζω ότι σε λιγότερο από 1,5 μήνα ξαναπέμπει στη Θεσσαλονίκη. Και σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση των έργων που ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια των γενείων της εκθέσεως, ήταν σήμερα εδώ και είχαμε δύο διαφορετικές συσκέψεις. Η πρώτη σύσκεψη είχε σαν αντικείμενο την ενότητα των υποδομών. Εκεί λοιπόν 6 συγκεκριμένα ζητήματα συζητήθηκαν, τα 5 τα οποία ήταν εντός ημερήσια διάταξη και το 1 που ήταν εκτός ημερήσια διάταξη και το πρωτοφημίες του Πρωθυπουργού. Τα 5 ήταν το μετρό, ο ΟΑΣΤ, ήταν η κάθετη οδική άξονα στην Εγνατία Οδό και αναφέρομαι στο κομμάτι Θεσσαλονίκη Έδεσα και το κομμάτι Αμφίπολη Δράμα. Το επόμενο ήταν η αναβάθμιση περιφερειακής οδού με την δημιουργία της υπερυψωμένης οδού ταχείας κυκλοφορίας, το flyover δηλαδή. Το έκτο ήταν η σύνδεση του οργανισμού λιμένους με αυτοκινητόδρομο και με σιδηρόδρομο και το έκτο που ήταν εκτός ημερήσιας διάταξης ήταν το γήπεδο του ΠΑΟ. Καταλαβαίνετε ότι κάποιοι από εσάς έχετε πολύ μεγάλο και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ζήτημα αυτό. Να σας πω λοιπόν ότι δόθηκαν όλες οι οδηγίες που θα έπρεπε να δοθούν, έτσι ώστε να δυσπιστεί όσο περισσότερο γίνεται αυτή η διαδικασία, ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών που χρειάζονται, έτσι ώστε αυτή η μεγάλη ομάδα της Θεσσαλονίκης να κατορθώσει να χτίσει το γήπεδό της. Στη δεύτερη σύσκεψη, που ήταν μια σύσκεψη που είχε σχέση με το αντικείμενο της ανάπτυξης καινοτομίας επιχειρηματικότητας, 6 επίσης ήταν οι ενότητες οι οποίες συζητήθηκαν. Ήταν η ελεύθερη ζώνη εμπορίου στο στρατόπεδο Γκόνου, ήταν η βιομηχανική ζώνη Καλοχωρίου, η οργάνωσή της για την ακρίβεια, γιατί σε εκείνη την περιοχή έχουμε μια άναρχη κατάσταση. Ήταν η προστασία των μακεδονικών προϊόντων με την καθιέρωση του brand name της Μακεδονίας. Ήταν η ανάπλαση της ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ, ήταν η δημιουργία του τεχνολογικού πάρκου τέταρτης γενιάς στην περιοχή της Αέρια της Περαιάς, 761 στρέμματα, το Fashion Tech, το γνωστό δηλαδή. Και τέλος ήταν η δημιουργία των τριών μουσείων στο μεγάλο χώρο του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά, όπου θα γίνει το Μητροπολιτικό Πάρκο του Δήμου Παύλου Μελά. Για όλα αυτά θα υπάρξει αναλυτική ανακοίνωση, τι ακριβώς συζητήθηκε, ποιες είναι οι αποφάσεις, τα χρονοδιαγράμματα και θεωρώ ότι ήταν μια πολύ γόνιμη σύσκεψη.